Καλημέρα και πάλι. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που διεξάγεται εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Είμαι ο Νίκος Καραγιάννης από το υποδομές.com. Γεια σας και από εμένα. Είμαι ο Φώτης Φωτεινός από το μεταφορέσπρες.gr. Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους των κλάδων των υποδομών και των μεταφορών, τόσο από την πολιτεία όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Περισσότεροι από 35 ομιλητές θα δώσουν το στίγμα των εξελίξεων στους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών. Οι εφετινοί ομιλητές θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν με σαφήνεια τις προκλήσεις και τις δυνατότητες τις επόμενες ημέρες στους δύο συναφείς κλάδους. Σήμερα, πρώτη μέρα, θα ασχοληθούμε με πολλά. Θα μιλήσουμε για το νέο τοπίο στα έργα, για τη χρηματοδότησή τους, θα αναλύσουμε και τα προβλήματα που έχουμε, τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον τεχνικό κλάδο. Επίσης, θα βραβεύσουμε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά επιτεύγματα της χώρας, της σύγχρονης Ελλάδας, θα μιλήσουμε για την επάνωδο των κτηριακών έργων στον πυρήνα του κατασκευαστικού κλάδου και θα δούμε πώς με νέους διαφορετικούς τρόπους μπορεί ο τεχνικός κόσμος να κερδίσει από αυτό. Τέλος, θα δούμε αυτό για το οποίο οι περισσότεροι είμαστε εδώ σήμερα. Οι παρουσιάσεις νέων έργων, έργα για τα οποία όλοι ξέρουμε, μέσα από την οπτική των ειδικών που θα μας τα αναλύσουν. Αρκετές φορές η προσοχή μας επικεντρώνεται σε αυτό που δεν έχουμε ή σε αυτό που μας λείπει. Ωστόσο, ο σκοπός του συνεδρίου αυτού είναι μεταξύ άλλων η ανάδειξη σημασίας των υποδομών κατασκευών και των συνδυασμένων μεταφορών ως βασικός πυλώνα της χώρας. Πριν ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς, θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό είναι γεμάτο επιτεύγματα. Επιτεύγματα δικά σας. Για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα του σήμερα. Αλλά και για την Ελλάδα των επόμενων ετών. Ελπίζουμε να σας αρέσει τόσο πολύ όσο έχει αρέσει και σε εμάς. Ας το παρακολουθήσουμε. When I first came to Athens in the 80s, I found a city that wasn't really European. There was very much traffic and public transport was very weak. This made our daily lives much more difficult. Η Αθήνα είχε, ήταν μια πολύ διάζουσα περίπτωση με γεγονός ότι είχε δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία τη δεκαετία του 80 μέχρι περίπου τη δεκαετία του 90 και όλες οι μελέτες του συγκοινωνιακού σχεδιασμού δίνανε πολύ μεγάλη έμφαση στη μετακίνηση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Γι' αυτό είχαμε τότε και πάρα πολλά ζητήματα με το νέφος, με την κυκλοφορία, με τον κορεσμό. The city had transformed itself. Akio Ros, the metro, the tram, the pedestrianized roads. The new city impressed me and I decided to move back here. Στην πράξη μιλάμε ότι τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ήρθαν να βοηθήσουν ένα κορεσμένο λεκανοπέδιο και κυρίως το κέντρο της Αθήνας από μεγάλου μήκους μετακινήσεις από τα προάστια στο κέντρο της Αθήνας. We'll be right back.
Νομίζω ότι αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους εμπνευστές, τους κατασκευαστές και αυτούς που λειτουργούν αυτά τα έργα. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αιγίδα τους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή τους και φυσικά τους 40 χορηγούς μας. Χωρίς αυτούς, σίγουρα το συνέδριο δεν θα μπορούσε να γίνει και δεν θα μπορούσε να γίνει κατά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται. Νομίζω, κύριε Βούρτα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη έναρξη και θα θέλαμε να σας καλέσουμε στο βήμα για να μας κάνετε την έναρξη του συνεδρίου. Ο κύριος Στάνος Βούρτας, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θα ήθελα να χαιρετήσω το δεύτερο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών που διοργανώνεται από το υποδομές.com και το μεταφορέσπρες.gr. Ένα χρόνο και μερικές μέρες μετά το πρώτο συνέδριο, και μπορώ συνοπτικά να πω πως αυτό για το οποίο δεσμευθήκαμε πέρυσι έγινε πράξη. Ο απολογισμός είναι έμπρακτος. Τμήμα αυτού τον είδαμε πριν από λίγο στις οθόνες. Και μάλλον γι' αυτό οι διοργανωτές επέλεξαν ως χώρο διοργάνωσης το Πολεμικό Μουσείο. Στη μάχη με το χρόνο βγήκαμε και βγαίνουμε νικητές ως χώρα και στην υλοποίηση υποδομών και στον εξυγχρονισμό των μεταφορών και στην απορρόφηση κονδυλίων με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τον ένα χρόνο που μεσολάβησε από το προηγούμενο συνέδριο, ολοκληρώθηκε το βασικό οδικό δίκτυο, εθνικό δίκτυο της χώρας. Τίθενται συνεχώς σε λειτουργία νέα τμήματα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ξεκίνησε και υλοποιείται με εντατικό ρυθμό η διαμόρφωση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου μεταφορών για πρώτη φορά στη χώρα. Ορίμασαν σταδιακά και μελετητικά και σταδιακά προκυρήσεται η νέα γενιά των έργων της χώρας. Εγκρίθηκαν έργα που είτε είχαν περικοπεί, είτε είχαν βαφτιστεί ως αναβαλώμενα για να μην γίνουν ποτέ. Δημιουργήθηκε νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου, θεσμοθετώντας το στρατηγικό σχεδιασμό και εξυγχρονίζοντας τις υπηρεσιακές λειτουργίες. Υλοποιούμε τον ανασχεδιασμό των αστικών μεταφορών με σύγχρονα εργαλεία, εξορθολογισμό οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και διαδικασίες ενιοποίησης λειτουργιών. Αναμορφώσαμε και δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το χώρο των μεταφορών δημόσιων και ιδιωτικών. Δρομολογήσαμε την υλοποίηση του εθνικού πλαισίου για τα logistics. Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση του διαγωνισμού για τα αναλογικά διόδια και πολύ σύντομα προχωράμε στη δεύτερη φάση. Αναπτύξαμε ένα ισχυρό δίκτυο συνεννόησης με τις βαλκανικές χώρες και προωθούμε συμφωνίες διαλειτουργικότητας σε επίπεδο οδικών και σιδηροδρομικών έργων. Δρομολογήσαμε με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας μέσω της συμφωνίας με τη Βουλγαρία και σύντομα θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ξεπεράσαμε γραφειοκρατίες και εμπόδια για την υλοποίηση του αεροδρομίου στο Καστέλι και δρομολογούμε τις διαδικασίες για το ΒΟΑΚ. Αναμορφώνουμε το τοπίο και το σχεδιασμό σε σχέση με τα αεροδρόμια, καλλιεργώντας τον ανταγωνισμό με νέους ρόλους και λειτουργίες και δρομολογούμε άμεσα εξελίξεις αξιοποίησης σε στέρεες βάσεις. Το χρόνο που μεσολάβησε, δρέψαμε κάποιους από τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Μια συλλογικής προσπάθειας, αλλά με σωστό συντονισμό. Στόχος, η ολοκλήρωση έργων και η συνέχεια με ορίμανση αλλά και εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Το θέμα δεν ήταν ο λίγος χρόνος για τόσα πολλά, αλλά τόσα πολλά που έπρεπε και πρέπει να γίνουν μέσα σε λίγο χρόνο. Τόσα πολλά σε λίγο χρόνο και σε άλλο τοπίο, καθώς πολλές από τις καθυστερήσεις χρόνων απαιτούσαν ανασχεδιασμό έργων και ταυτόχρονη προσαρμογή στο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το βασικό στίχημα είναι να κάνουμε την υστέρηση πολλών χρόνων ευκαιρία για νέα δεδομένα. Το θέλουμε, το μπορούμε και το υλοποιούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι εκ μέρους του Υπουργού Υποδομών για την ευκαιρία και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και τώρα θα καλέσουμε στο βήμα τον Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κώστα Καλαμανλή. Κύριε Καλαμανλή, ο λόγος σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τους διοργανωτές γιατί αυτή την πολύ άρτια εκδήλωση, η οποία έχει και τόσο πολύ κόσμο, και για την πολύ τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνατε. Μετά άλλωστε και την περσινή επιτυχία στο πρώτο συνέδριο, είμαι βέβαιος ότι και η φετινή σας εκδήλωση θα δώσει το διάλογο, θα δώσει την ευκαιρία σε ένα διάλογο που νομίζω ότι λείπει από τη χώρα μας, σε ένα διάλογο επικοδομητικό για το πού πάμε με τα μεγάλα έργα της επόμενης 15ετίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα μέσο, ίσως το πιο βασικό για να βγει ένα κράτος, μια χώρα από το φαύλο κύκλο μιας μεγάλης ύφεσης, είναι οι έξυπνες επενδύσεις στο τομέα των μεταφορών και των υποδομών. Αυτό άλλωστε μας έχει αποδείξει και η πρόσφατη ιστορία μας, διότι αν δούμε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και πώς κατάφερε να ξεφύγει και να δημιουργήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας πολύ μεγάλα projects μετά τη μεγάλη κρίση του 2008. Αυτό λοιπόν που επιτάσσει νομίζω σήμερα η κοινή λογική είναι να εκπονήσουμε από κοινού τόσο ο πολιτικός όσο και ο τεχνικός κόσμος, όπως άλλωστε κάναμε και πριν από 14 χρόνια, ένα σοβαρό σχέδιο για τις επενδύσεις στις υποδομές και στις μεταφορές για την επόμενη 15ετία. Διότι τελικά αυτό είναι αναγκαίο για να αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας με γρήγορους ρυθμούς. Για να σχεδιάσουμε όμως το μέλλον, για να κάτσει με σοβαρότητα ο τεχνικός και ο πολιτικός κόσμος και να αξιολογήσει και να δει ποια θα είναι τα μεγάλα έργα υποδομών της επόμενης 15ετίας, καλό είναι να δούμε ποια ήταν τα δεδομένα της προηγούμενης 15ετίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στις υποδομές, που υλοποιήθηκε την περίοδο 2004-2009 και ξεκινώντας με τους οδικούς και τους σιδηροδρομικούς άξονες της χώρας. Πρώτα απ' όλα ολοκληρώθηκε ένα σύγχρονο και ασφαλές εθνικό οδικό δίκτυο. Ας θυμηθούμε όλοι ότι την εποχή εκείνη σχεδιάστηκε από την αρχή η Ιωνία Οδός, ολοκληρώθηκε η Εγνατία Οδός, δρομολογήθηκε η βελτίωση της Ολυμπία Οδού, η Εθνική Οδός Αθήνα-Θεσσαλονίκης καθώς και Τρίπολης Καλαμάτας. Αντίστοιχα, ξεκινήσανε τα έργα για ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αυτά τα δεδομένα και ξεκινώντας από τις υποδομές, εμείς στο τομέα μεταφορών και υποδομών της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα μελετήσαμε πολύ προσεκτικά δύο μελέτες. Αυτή της Price Waterhouse, η οποία έχει εκδοθεί το Μάρτιο του 2017 και βλέπει όλα τα έργα υποδομών που έχουν γίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων, η οποία είχε παρουσιαστεί στο συνέδριο το Μάρτιο του 2015. Στεκόμαι λοιπόν σε τρία στοιχεία που δείχνουν νομίζω το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Πρώτον, η PwC καταδεικνύει μείωση των επενδύσεων στις υποδομές κατά 36 δις ευρώ τη τελευταία δεκαετία. Δεύτερον, και πάλι σύμφωνα με τη μελέτη της Pricewaterhouse, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδομών στη χώρα μας το 2017 διαμορφώθηκε στα 18,7 δις ευρώ. Από τα 75 έργα που προγραμματίζονται να παραδοθούν μέχρι το 2023, καλό είναι να ξέρουμε ότι η ενέργεια καλύπτει το 38%, οι σιδηρόδρομοι και τα έργα σε μετρό και τραμ καλύπτουν το 36% και οι οδικές συγκοινωνίες το 15%. Ωστόσο, 37 έργα αξίας πάνω από 9 δισεκατομμύρια υλοποιούνται χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Και τρίτον, σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΤΕΑΤ, σε μεγάλο όγκο έργων του ΓΑΜΑ ΚΟΥΠΟΥΣΟΥ και του ΕΣΠΑ, το 45% των εργολαβιών έχει έκπτωση από 30 έως 50%, ενώ το 25% των έργων έχουν έκπτωση πάνω από 50%. Όμως, τις περισσότερες φορές, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τους πολιτικούς, το τελικό κόστος ξεπερνάει την αρχική εκτίμηση, δηλαδή τον προϋπολογισμό, παρά τις πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Δυστυχώς, η κυβέρνηση, ενώ πρόσφατα το καλοκαίρι του 2016
άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο με το 4412, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, στην ουσία ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν διορθώσαμε ούτε λύσαμε με αυτό το νομοθέτημα κανένα από τα προβλήματα που συζητήσαμε πιο πάνω. Αντίθετα, ειδικά ο τεχνικός κόσμος το βίωσε αυτό πολύ έντονα στο πετσί του, με την ψήφιση του νομοσχεδίου παγώσανε για ένα έργο οι δημοπρατήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο λόγω πολύ σοβαρών ελλείψεων. Δημιουργηθήκανε προβλήματα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, αλλά και στην επιβίωση των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου. Το ζήτημα λοιπόν των μεγάλων εκπτώσεων, καθώς και της μεγάλης υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος, παραμένει ακόμα και σήμερα μη αντιμετωπίσιμο. Επιπλέον, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η κυβέρνηση, αντί να εκπονήσει ένα εμπεριστατωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, πολλές φορές αυτό που κάνει είναι να αναλώνεται σε εξαγγελίες μεγαλόπνων και φαραωνικών έργων. Έργων όμως που δεν συνοδεύονται από καμία μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Και αυτό βλέπουμε πολλές φορές σε έργα που ανακοινώνονται χωρίς να υπάρχει καμία σοβαρή μελέτη από πίσω τους. Εμείς στην αξιωματική αντιπολίτευση θέλουμε να χαράξουμε τα βήματα της επόμενης μέρας. Και αυτό που λέμε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται σε όλο το δυτικό κόσμο. Γίνεται πλέον σε όλη την Ευρώπη. Ότι το πρώτο που θα χρειαστεί για να μπούμε στη διαδικασία ενός μεγάλου έργου υποδομής θα είναι η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Χρειάζεται να γίνει το έργο? Είναι σκόπιμο? Είναι βιώσιμο? Έχει χρηματοδότηση? Ποια θα είναι η επίπτωση στο περιβάλλον? Ποια θα είναι η επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας ή της συγκεκριμένης περιοχής? Ακολούθως, αυτό που εγώ πραγματικά πιστεύω είναι ότι δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε συνεχώς το τροχό. Δεν πρέπει κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουμε τα θεσμικά πλαίσια. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες και ασύμμετρες εκπτώσεις? Μια πρόταση την οποία θα ήθελα να θέσω προς αξιολόγηση και σε αυτό το συνέδριο είναι να ακολουθήσουμε το μοντέλο που ισχύει σε πολλές άλλες χώρες της Δύσης και να αναθέσουμε την επίβλεψη έργων και σε ιδιώτες και σε ιδιωτικές εταιρείες. Ξέρω ότι πολλοί από την κυβέρνηση θα μας κατηγορήσουν για νεοφιλελευθερισμό, αλλά αυτό δεν γίνεται στα περισσότερα έργα σήμερα. Δείτε όλα τα έργα που έχουν γίνει με τις παραχωρήσεις. Την επίβλεψη πλέον την έχει ο παραχωρησιούχος. Πρέπει κάποτε επίσης να δούμε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία όπως οι τεχνικές προδιαγραφές και αναλύσεις τιμών. Να συζητήσουμε κάποτε πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των δημόσιων κατασκευών υποδομών με τη διοργάνωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, με τη μειοδοσία να οδηγεί σε άρτια και χρήσιμα έργα και όχι στο φαινόμενο που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο και που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία, δηλαδή στο φαινόμενο της μη ολοκλήρωσης των έργων. Μην λησμονούμε άλλωστε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, ότι και αυτό είναι μια διαχρονική παθογένεια του συστήματος και έχουν ευθύνη και τα προηγούμενα πολιτικά κυβερνήσεις, ότι πολύ συχνά στην ανάγκη να τελειώσουμε τα έργα τα ξεπληρώνουμε δύο και τρεις φορές με εφευρέσεις τύπου εργολαβιών σκούπας. Μετά τις βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο, αυτό που πρέπει νομίζω να δούμε είναι να επικεντρωθούμε στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων, καθώς και στη κατασκευή των υπολοιπόμενων, όπως ο ΒΟΑΚ, το Πάτρα Πύργος και τα έργα στο μετρό. Στη Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, έχουμε καταλήξει στην ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου και σοβαρού σιδηροδρομικού δικτύου. Γιατί αυτό που παρατηρεί ο καθένας μας είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο σιδηροδρομικό και στο οδικό δίκτυο της χώρας. Πλέον έχουμε ένα οδικό δίκτυο στην Ελλάδα, εφάμιλο με αυτό των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πρώτου κόσμου. Και αυτό, όπως είπαμε και πριν, έγινε επειδή σχεδιάστηκε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα από το πολιτικό αλλά και το τεχνικό κόσμο την περίοδο 2006-2008. Βέβαια, το αντίστοιχο σιδηροδρομικό δίκτυο δεν βρίσκεται δυστυχώς αρκετά πίσω. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως το κλείσιμο της γενιάς των μεγάλων έργων αφορά πλέον τα σιδηροδρομικά έργα.
Όπως λοιπόν πριν από 14 χρόνια έγινε ο σχεδιασμός των μεγάλων οδικών έργων, τα θετικά τα οποία βιώνουμε όλοι σήμερα, έτσι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πλέον στην βελτίωση και στην ολοκλήρωση του βασικού εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Οι επενδύσεις λοιπόν στο σιδηρόδρομο, παράλληλα με μια σοβαρή επένδυση στην ανάπτυξη των λιμένων του Βορρά, δείχνουν νομίζω την κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τις συνδυασμένες μεταφορές. Αυτή άλλωστε ήταν και η λογική της κυβέρνησης Καραμαλή του 2008, που συνάντησε, όπως θυμάμαστε όλοι, τεράστιες αντιδράσεις στην επένδυση της Κόσκο. Ο στόχος, θυμόμαστε όλοι, ήταν να προσελκύσουμε την Κόσκο στο Πειραιά, τη δεύτερη τότε μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, και να μετατραπεί η χώρα μας σιγά-σιγά σε μία πύλη εισόδου για τα ασιατικά προϊόντα. Μια κίνηση που, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται σήμερα από τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις με την πρόσφατη διαπλάντηση της διόρυγας του Σουέδης. Αυτή η κίνηση, με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου, θα καταστούσε την Ελλάδα σταδιακά ένα παγκόσμιο διαμετοκαμαστικό κέντρο και εμπορικό κόμβο μεταξύ Ασίας και Ηνωμένης Ευρώπης. Την εποχή εκείνη, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό, όλη η αντιπολίτευση, τότε σύσσωμη, ήταν απέναντι σε αυτή την επένδυση, πολεμώντας λησαλέα. Είναι λοιπόν σήμερα εξόχως διδακτικό να βλέπουμε πού οδηγεί πολλές φορές η επιλογή του λαϊκισμού, του αντιρασιοναλισμού και του ονορθολογισμού. Δεν χρειάζεται, όπως είπαμε και πριν, να εφεύρουμε το τροχό. Απλά πρέπει να δούμε τι κάνουν άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Πρόσφατα είχαμε τη διάνοιξη της σιδηροδρομικής γραμμής του Gotthard στην Ελβετία. Γεγονός που όλοι ξέρουμε ότι ενισχύει σταδιακά το γεωπολιτικό ρόλο του λιμανιού της Τζένοβα αλλά και του Ρότερνταμ, που είναι ανταγωνιστικά λιμάνια του Πειραιά. Επίσης, βρίσκεται υποκατασκευή και το Brennell Base Tunnel, που θα μειώσει αισθητά τους χρόνους για τα εμπορεύματα. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι οι χώρες της Ευρώπης και ειδικά η Ιταλία έρχονται να μας απειλήσουν με πολύ δυναμικό τρόπο, να απειλήσουν δηλαδή το λιμενικό και διαμετοκαμιστικό μας ρόλο στην Ευρώπη. Ας έχουμε λοιπόν στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως μια καθυστέρηση ετών σε έργα υποδομών δημιουργεί τεράστιες επιπτώσεις. Μέχρι το 2021, λοιπόν, όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχει τελειώσει η διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Σύνερα, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται τα προϊόντα με ασφάλεια και με ταχύτητα από το Πειραιά και σε κάποια χρόνια και από τη Θεσσαλονίκη στις αγορές της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και το Αθήνα-Πάτρα, ώστε να ενισχυθεί και ο ρόλος του λιμανιού της Πάτρας. Έτσι μόνον θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο και βασικό σιδηροδρομικό εθνικό δίκτυο. Παράλληλα με την ολοκλήρωση και των 14 αεροδρομίων που γίνεται με τη Fraport, θα επιτευχθεί η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Έτσι αυξάνουμε και το μεταφορικό έργο και οι μεταφορές μερικού φορτίου, αυξάνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό και πριν κλείσω, θα ήθελα να προβληματιστούμε λίγο για τον σχεδιασμό της νέας γενιάς των έργων της επόμενης 15ετίας. Διότι αφού ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα, δηλαδή τα οδικά και τα σιδηροδρομικά, οι υποδομές αποκτούν μία άλλη έννοια και σημασία για το μέλλον της χώρας μας. Μία σημασία, θα έλεγα, πιο κοινωνική. Έργα π.χ. καθημερινότητας και ασφάλειας του πολίτη, που θα αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονους μεθόδους. Μην ξεχνάμε πόσα πρόστιμα τρώει η χώρα μας κάθε χρόνο για τις καθυστερήσεις. Την ολοκλήρωση ενός σοβαρού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και την εκκίνηση των έργων στα ευάλωτα σημεία και πόλεις της χώρας μας. Αυτά τα έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο. Την ολοκλήρωση και καλή συντήρηση του περιφερειακού οδικού δικτύου και την υλοποίηση ενός γενικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδάτων σε όλη την ηπειρωτική αλλά ιδιαίτερα και στην νησιωτική Ελλάδα. Και τέλος, να δούμε με προσοχή την υλοποίηση μονάδων και κατασκευών παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενδοχώρα αλλά και στα νησιά, σύμφωνα με ένα νέο ενεργειακό χωροταξιακό πλαίσιο.
Παράλληλα, πρέπει να δούμε και έργα τουριστικών υποδομών, τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Δημιουργία μαρίνων, τουριστικών και αλευτικών καταφυγιών σε νησιά, αλλά και στα παράλια της ενδοχώρας. Την ενίσχυση της προσπελασιμότητας των μικρών νησιών και τον εμπλουτισμό των λιμενικών υποδομών για πλοία κρουαζιέρας και διεθνής εμβέλειας. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι η αγορά βαλτώνει. Οι τεχνικές εταιρείες μειώνονται με γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΣΑΤΕ, και η ανάπτυξη σιγά-σιγά μας αφήνει πίσω. Σας θέτω όμως ένα προβληματισμό. Όποιο μεγάλο έργο και να κοιτάξουμε σήμερα, είτε αυτά που εγκαινιάστηκαν προσφάτως και έκοψε τις κορδέλες η σημερινή κυβέρνηση, είτε αυτά που υλοποιούνται και που βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης, τα έχουν εμπνευστεί, σκεφτεί και σχεδιάσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό δεν το λέω για να μας πει κάποιος συγχαρητήρια. Αυτό το λέω γιατί τελικά με αυτό το τρόπο υλοποιήθηκαν οι αυτοκινητόδρομοι με συμβάσεις παραχώρησης. Με αυτό το τρόπο αξιοποιήθηκε τότε το ΕΣΠΑ σε όλα τα μεγάλα έργα. Διότι με αυτό το τρόπο τότε γίνανε έργα με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εμείς σήμερα προτείνουμε να δούμε το μέλλον με ένα άλλο μάτι. Να χρησιμοποιήσουμε καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τις πληρωμές διαθεσιμότητας. Ή να προτείνουμε, όπως σας είπα πριν, χρήματα από το Πράσινο Ταμείο να χρηματοδοτήσουν αντιπλημμυρικά έργα. Κυρίες και κύριοι, εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε απλά να μείνουμε σε διαπιστώσεις. Θεωρώ ότι η ευθύνη ενός σοβαρού πολιτικού κόμματος είναι να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί πιστεύουμε απολύτως ότι σε μια σοβαρή χώρα που θέλει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε όλοι να κάτσουμε με προσοχή και να κάνουμε μια εθνική στρατηγική για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων. Και πάντα πρέπει να τηρούνται μερικές βασικές αρχές που νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Πρώτον, διαφάνεια παντού και ισονομία. Δεύτερον, προτεραιότητα στην περιφέρεια και ιδίως στις λιγότερες προνομιούχες περιοχές. Τρίτον, σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς βέβαια να φτάνουμε σε ακραία φαινόμενα για μια δήθεν ευαισθησία που συνήθως έχουν τα κόμματα της αριστεράς. Τέταρτον, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, μακριά από μικροπολιτικές και τοπικές σκοπιμότητες. Και πέμπτον, έμφαση στο αποτέλεσμα. Διότι ο τομέας των έργων, και εσείς το ξέρετε αυτό καλύτερα από όλους, δεν σηκώνει πολλά λόγια. Ή φέρνεις αποτελέσματα ή δεν φέρνεις. Και αυτό το λέω παρόλο που, όπως είπαμε αρκετές φορές πριν, όλα τα έργα σήμερα έχουν σχεδιαστεί στο παρελθόν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όμως έτσι είναι τα έργα. Άλλοι τα σχεδιάζουν, άλλοι τα ξεκινούν και άλλοι τα εγκαινιάζουν. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλες τις σύγχρονες χώρες. Τα έργα όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ανήκουν στους πολίτες, ανήκουν στον ελληνικό λαό και δεν πρέπει να μπαίνουμε ποτέ σε μία αντιπαράθεση για το ποιος τα ξεκίνησε ή για το ποιος τα ολοκλήρωσε. Κυρίες και κύριοι, μιας και ο χρόνος μου ολοκληρώνεται, θα ήθελα να κλείσω με δύο συμπερασματικές προτάσεις, στις οποίες νομίζω ότι όλοι καλόπιστα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τα μεγάλα έργα απαιτούν υπευθυνότητα και σοβαρότητα από όλους και απαιτούν ένα μίνιμουμ συνένεσης και σύμπνοιας. Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Δέδε, και την Ειδική Γραμματέα των Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την κυρία Φωτονιάτα. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να συνεχίσουμε τους χαιρετισμούς και καλώς το βήμα τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Γιώργο Στασινό. Αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τόσο προσωπικά όσο και ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τους διοργανωτές για την πρόσκλησή μου στην έναρξη του συνεδρίου αυτού. Ενό συνεδρίου που πετυχαίνει να καθιερωθεί και ελπίζω να αποτελεί σύντομα θεσμό ώστε να βρισκόμαστε και να συζητούμε για τα κοινά προβλήματα, για τις αγωνίες του χώρου των υποδομών που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Ειλικρινά σας λέω, θεωρώ τεράστια επιτυχία αυτή τη συνέχιση αυτού του συνεδρίου και πάλι δίνω συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ελπίζω όμως κυρίως να παρακολουθεί η κυβέρνηση
τις συζητήσεις που γίνονται εδώ, αλλά και σε άλλα φόρα, ώστε να καταλάβει τις αγωνίες και τα προβλήματα του τεχνικού κόσμου και να υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά απλές και εφαρμόσιμες προτάσεις που όλοι κάνουμε. Δεν θα επαναλάβω από αυτό το βήμα τις δεκάδες συγκεκριμένες και μελετημένες προτάσεις που έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τα τελευταία 3 χρόνια και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για να επανεκκινήσει η ελληνική οικονομία και μαζί ο τεχνικός κόσμος. Είχα χθες άλλωστε τη δυνατότητα να παρουσιάσω συγκεντρωτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως έναν απολογισμό στο κλείσιμο των 3 ετών της θητείας μου ως Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θέλω όμως να καταθέσω την αγωνία μου, τον προβληματισμό μου, τον προβληματισμό όλων στο Τεχνικό Επιμελητήριο, τον οποίο γνωρίζω ότι συμμερίζεστε, όλοι όσοι βρίσκεστε εδώ σήμερα, για το μέλλον των έργων υποδομής κάθε είδους στη χώρα. Και βεβαίως να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις και να απαντήσουμε στο κίνδυνο που έχουμε μπροστά μας. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Και πλέον δεν θα αναφερθώ όπως πέρυσι στο θέμα των μεγάλων εκτόσεων και το πώς αντιμετωπίζουμε. Γιατί προτάσεις υπάρχουν και αναμένεται απλά να υλοποιηθούν. Επομένως, το να συζητάμε τα τελευταία 5, 6, 10 χρόνια το ίδιο ζήτημα χωρίς να γίνεται τίποτα, μάλλον δεν προσφέρει σε κανέναν ουσιαστικό διάλογο. Θα αναφερθώ σήμερα συγκεκριμένα και μόνο στη χρηματοδότηση αυτών των έργων και στον κίνδυνο και πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον κίνδυνο να μην υπάρχουν έργα δημόσιας ωφέλειας τα επόμενα χρόνια. Τι έχουμε μπροστά μας? Από τη μία πλευρά βρισκόμαστε στο μέσο του τρέχοντος ΕΣΠΑ και όπως και να έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, κάποτε θα ολοκληρωθεί. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν προχωρώ σε κριτική που μπορεί να έχω ασκήσει τα τελευταία χρόνια για καθυστερήσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνονται ορισμένα στην πράξη και δεν οφείλονται μόνο σε υπηρεσίες ή πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και σε τροποποιήσεις της νομοθεσίας και σε άλλες δυσκολίες που όλοι καλά γνωρίζουμε σε αυτή την αίθουσα. Έστω ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό στο τρέχον ΕΣΠΑ, αν και δεν έχουν εξειδικευθεί 100% όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Υποθέτουμε έστω ότι θα προλάβει η διοίκηση να υλοποιήσει όσα σχεδιάζει, κάτι που ως γνωστόν δεν έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση στο παρελθόν και πάντα καταλήγουμε τα τελευταία 2 χρόνια να σκορπάμε τα λεφτά δεξιά-αριστερά έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ότι έχουμε 100% απορρόφηση. Μετά το τρέχον ΕΣΠΑ, τι γίνεται? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Τι ακριβώς διεκδικεί η χώρα? Πώς θα δουλέψουν αυτές οι τεχνικές εταιρείες που λέμε ότι τις στηρίζουμε? Τι σχεδιάζουμε? Ποια είναι η απάντηση? Θα το καταλάβετε και σήμερα και αύριο. Μάλλον ένα πραγματικό μηδέν. Τουλάχιστον όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους. Βλέπετε κάπου η κυβέρνηση ή η Βουλή ή τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ασχολούνται με το μείζον θέμα του μεσοπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 21-27 που συζητείται θεσμικά και εκτεταμένα στις Βρυξέλλες σήμερα και θα αποφασιστεί πιθανότατα τον επόμενο χρόνο? Βλέπετε πουθενά προτάσεις και θέσεις της Ελλάδας για τον περιορισμό του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής που έχει στηρίξει τα τελευταία χρόνια τη χώρα? Βλέπετε η χώρα μας να πιέζει για περισσότερους πόρους όταν οι μεγάλες χώρες πιέζουν για να μην δώσουν άλλα χρήματα ή για να δώσουν πολύ λιγότερα χρήματα? Η απάντηση είναι όχι. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε αφήσει στους άλλους τις πρωτοβουλίες. Προειδοποιώ ότι ακόμα και αν η χώρα μας αποσπάσει για την επόμενη προγραμματική περίοδο τα ίδια ή περισσότερα χρήματα, η χρηματοδότηση για έργα υποδομής φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και λιγότερη από όσο είναι σήμερα. Και φυσικά πολύ λιγότερη από ό,τι ήταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Και αυτό γιατί έχουμε αφήσει να περιοριστούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής και να αυξηθούν οι πόροι σε πολιτικές όπως είναι αυτές του μεταναστευτικού ή της ασφάλειας που έχουν προτεραιότητες. Και όμως η χώρα χρειάζεται χρηματοδότηση και τα αναγκαία έργα. Το είπαν και οι 2 προηγούμενοι ομιλητές. Βέβαια χρειάζεται και προετοιμασία για αυτά τα έργα. Εμείς αντίθετα έχουμε δεκάδες κείμενα ιδεών στη χώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, αντί για συγκεκριμένες ώριμες μελέτες, για τα έργα που χρειάζονται να γίνουν. Τα έργα που χρειάζονται έτσι ωραίος τίτλος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει περιεχόμενο. Διότι ως γνωστόν στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια έργα οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε, διότι απλά δεν υπάρχει ένας συνεκτικός και ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός, τον οποίο να έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τόσο επιτελικών υπηρεσιών, όσο και θεσμικών φορέων και μεγάλων συμβουλευτικών εταιριών, η χώρα γενικά είχε ένα επενδυτικό κενό για τα επόμενα χρόνια της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων. Αναφέρθηκε σε πολλές μελέτες, πρόσφατα το συνέδριο του ΣΕΒ,
ας πούμε ότι είναι από 80-120 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μόνο για την προσαρμογή της χώρας στις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου για παραβάσεις κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον απαιτούνται άμεσα από 6-8 δισεκατομμύρια. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται οι ανάγκες από την ενσωμάτωση νέων κοινοτικών οδηγιών ή τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων ή τα πραγματικά αναγκαία έργα που ίσως χρειαστούν για την αντιμετώπιση στις επόμενες δεκαετίες της κλιματικής αλλαγής. Θέλω να είμαι σαφής. Δεν αρκεί ένας κατάλογος έργων. Ένα κατάλογο έργων συνεχώς το δίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όριμες μελέτες και χρειάζεται δουλειά για την εύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης και χρειάζεται ο δημιουργικός συνδυασμός όλων αυτών. Τι προτείνω, γιατί δεν έχει νόημα και δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να πω ότι δεν έχει γίνει σωστά σε αυτή τη χώρα ή τι δεν γίνεται σωστά, το οποίο ανεξάρτητα αν κάποιος θα το παραδεχτεί ή όχι, μέσα μας όλοι το γνωρίζουμε. Αξία έχει να προχωρήσουμε σε στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών και υβριδική χρηματοδότηση. Πρώτον, σε στρατηγικό επίπεδο. Προτείναμε διεπιστημονική ομάδα υψηλού προφίλ για σύνταξη σχεδίου προοπτικής διερεύνησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας σε μορφή σεναρίων εναλλακτικών και σε βάθος δεκαετίας ή εικοσαετίας, ώστε να αποτελέσει τη βάση ενός στρατηγικού εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Στη βάση των συμπερασμάτων του Στρατηγικού Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, προτείναμε να υπάρχει ειδικό σχέδιο αναγκαίων έργων υποδομής για την υπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων την επόμενη δεκαετία ή εικοσαετία, ανάλογα το τι θα επιλεγεί, με ταυτόχρονη διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών λύσεων. Τα δύο αυτά αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένες και τις δυνατότητες αναθεώρησης και προσαρμογής όπου και όταν χρειάζονται αυτά. Και θα πρέπει να αποκτήσουν κοινή πολιτική αποδοχή, όπως είπα πριν, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά και βρίσκεται στην εξουσία. Η κυβέρνηση προχωρά με έναν άλλο τρόπο σε συμφωνία με τους δανειστές, σε ένα κείμενο βάσης αυτή τη στιγμή για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, το οποίο δεν το έχουμε δει, ούτε εμείς οι φορείς της αγοράς που θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, ούτε οι επιστημονικοί φορείς, χωρίς να έχει διαβουλευθεί με κανέναν από όλους αυτούς τους φορείς που ανέφερα πριν και οι οποίοι το αναζητούν. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά για να μπορέσουν να δώσουν και αυτοί μια βοήθεια στον κοινό στόχο. Δεύτερον, σε τακτικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, θα πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους επενδυτικά σχέδια. Ένα από αυτά έχω προτείνει να είναι το Εθνικό Σχέδιο Υποδομών. Ήδη, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά ξεχωριστά κείμενα στρατηγικής για διάφορες εθνικές πολιτικές, διαχείριση αποβλήτων, πρόληψη αποβλήτων, επικίνδυνων αποβλήτων, εναλλακτικών καυσίμων, σιδηροδρόμων, οδικών μεταφορών, logistics, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, κινδύνων πλημμύρας και πολλά άλλα. Όλα αυτά προβλέπουν αποσπασματικά πληθώρα έργων, για τα οποία δεν υπάρχει όμως κανένας συνεκτικός σχεδιασμός, στρατηγικός και η χρηματοδότησή τους. Κάποιοι από αυτούς τους σχεδιασμούς είναι πρόσφατοι και άλλοι αρκετά παλιότεροι και χρήζουν επικαιροποίησης. Επήγει λοιπόν τουλάχιστον να ενοποιηθούν όλα αυτά οι προβλέψεις των ξεχωριστών κειμένων σε έναν νέο κατάλογο. Μέσα από εκεί, με παράλληλη καταγραφή των διαθεσίμων και των διεκδικούμενων πόρων, μπορεί να προκύψει η τμηματοποίηση των έργων, κάποια πακέτα έργων, για τη δημιουργία αντίστοιχου χρηματοδοτικού μηχανισμού για κάθε πακέτο, σε νέα μορφή υβριδικών χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό δημόσιας, ιδιωτικής και διεθνούς χρηματοδότησης. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν σχήματα που πολλοί από εσάς γνωρίζετε. Και στο ΤΕΕ έχουμε κάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το value engineering που έχουμε κάνει επίσης εκδήλωση στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Θέλω να σας αναλύσω σήμερα ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο που προτείνω να δημιουργήσουμε άμεσα και μπορεί να γίνει πολύ σύντομα και αν υπάρχει η πολιτική βούληση και η συνένεση όλων των κομμάτων να προχωρήσει, διότι οι πόροι υπάρχουν. Και μπορεί να σας φάνηκαν θεωρητικά αυτά που είπα πριν, αλλά από εδώ και πέρα δεν θα σας φανεί καθόλου θεωρητικό αυτό που θα πω και είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που καλό είναι να την αξιοποιήσουμε άμεσα. Προτείνω να δημιουργήσουμε, το ονομάζω έτσι, Hellenic Green Works Initiative, αλλά μπορείτε να το ονομάσετε όπως θέλετε για επικοινωνιακούς λόγους, ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για πράσινα έργα. Και γιατί αναφέρομαι σε πράσινα έργα? Διατυπώνουμε τη συγκεκριμένη πρόταση για εμπροστοβαρή χρήση πριν τη λήξη των μνημονέων και των δεσμεύσεων προς τους δανειστές των πόρων του Πράσινου Ταμείου για πράσινα έργα. Η πρόταση εμπλέκει την άμεση προώθηση έργων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για μείωση των επιπτώσεων από την αυθαίρετη δόμηση και την ανθρωπογενή δραστηριότητα σε περιοχές με τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αφορά τη δημιουργία ενός ή περισσότερων χρηματοδοτικών εργαλείων, αφενός με προεξόφληση των ταμιακών ροών του Πράσινου Ταμείου από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων και αφετέρου τη δημιουργική χρήση των ρευστών διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου για παροχή εγγύησης
χωρίς αποδέσμευσή τους από τις μνημονιακές υποχρεώσεις και το συνυπολογισμό τους στους οικονομικούς δείκτες της Γενικής Κυβέρνησης. Πρώτον, για να μιλήσουμε με συγκεκριμένους αριθμούς και να καταλάβετε το μέγεθος όσον αφορά την αξιοποίηση των διαθεσίμων. Για να γίνει αισθητό όλο αυτό, μόνο με βάση τα σημερινά διαθέσιμα που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο, αυτά είναι σήμερα που μιλάμε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δεσμευμένα λόγω μνημονίου με νομοθετική ρύθμιση. Η δέσμευση αυτή εκτείνεται όσο ισχύει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής ή όσο συμφωνήσει τέλος πάντων η κυβέρνηση με τους δανειστές. Σίγουρα η πρώτη περίοδος δέσμευσης τελειώνει τον Αύγουστο του 2018 και ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι διαπραγματεύεται με τους θεσμούς τη χρήση των χρημάτων αυτών. Σύμφωνα με άλλη νομική ερμηνεία, τα χρήματα είναι δεσμευμένα μέχρι το 2021, καθώς η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ήδη το μεσοπρόθεσμο 2018-2021. Σε κάθε περίπτωση όμως, από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά παραμένουν στο Ταμείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση με διαθεσιμότητα είτε το 2018 είτε το 2021, είτε με οποιοδήποτε ενδιάμεσο σενάριο προκύψει από τυχόν διαπραγμάτευση, εν ώψη της συμφωνίας με τους δανειστές για το πέρας του τρέχοντος προγράμματος. Η απόδοση αυτών των χρημάτων σε άμεση χρηματοδότηση με απλή εγγύηση από ένα χρηματοδοτικό οργανισμό, για παράδειγμα, κυμαίνεται ανάλογα του πιστωτικού ιδρύματος που θα κάνει τη χορήγηση. Ένα δάνειο, ας πούμε, τέτοιου ύψους με cash collateral στην Ελλάδα έχει ετήσιο κόστος περίπου 10%, ενώ στη Γερμανία έχει 2-3%. Αν υπολογίσουμε ένα κόστος χρηματοδότησης μαζί με τα διαχειριστικά έξοδα της τάξης του 5% και είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα υπάρχει και χαμηλότερη τιμή, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου μπορούν να δώσουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα διαθέσιμα για πράσινα έργα. Σε περίπτωση βέβαια που θα υπάρχει και μια συμφωνία αποδέσμευσης, μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Και αυτά είναι μόνο μια μαγιά. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ασχολούμαστε μόνο με τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ ή σε κάποιους άλλους κωδικούς και δεν ασχολούμαστε με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, πέρα από τα 2,7 δις ευρώ ρευστά διαθέσιμα, το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων που υπάρχουν στο Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει να λαμβάνει ακόμα μόνο από πρόστιμα αυθαιρέτων μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχει λήξει ο νόμος 4495 που πρόσφατα έχει ψηφιστεί, ακόμη 1,3 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Και αυτά υπολογίζονται με συγκεκριμένη χρηματορροή λόγω των δόσεων που έχουν υπολογιστεί. Αν σκεφτούμε μια εταιρεία με αναμενόμενα έσοδα μέσω τιμολογίων ή συμβάσεων 1,3 δισεκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, θα μπορούσε να έχει με εκχώρηση, με factoring ή με όποιο άλλο τρόπο σκεφτείτε, το 75-90% αυτού του ποσού σήμερα διαθέσιμο. Ανάλογη λύση με καλύτερους όρους προφανώς και πιο δημιουργική χρήση των πόρων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες χρηματοοικονομικές τεχνικές άλλων χωρών, θα μπορούσε, όπως είναι τα πράσινα ομόλογα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πετύχει και το κράτος εξασφαλίζοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Επομένως, με κάποιες απλές νομοθετικές κινήσεις, με έξυπνες συμφωνίες, εφόσον γίνουμε δημιουργικοί και καταφέρουμε να συμφωνήσουμε όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα μπορούσαμε να έχουμε αρκετά σύντομα 3 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής που αφορούν το περιβάλλον. Και ξαναλέω, 3 δισεκατομμύρια. Και σκεφτείτε, για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί αυτή τη στιγμή από το ΗΜΕΠΕΡΑ ή από άλλα προγράμματα. Τρίτον, για ποια έργα μιλάμε? Τα έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου περιγράφονται στην νομοθεσία. Βέβαια, το θέμα των πόρων, ως γνωστό, είναι τεράστιο στο Πράσινο Ταμείο, που μέχρι πρόσφατα δεν γνώριζε καν από πού προέρχονται συνολικά, ενώ δεν είχε ακόμα και τρόπο παρακολούθησης των εισπράξεων, κυρίως από πρόστιμα παλιών φορέων. Ωστόσο, όσον αφορά τους πόρους από τα αυθαίρετα, η κατάσταση είναι πιο απλή και πιο σαφής και οι συγκεκριμένες δράσεις, περιλαμβάνονται ονομαστικά και στο 4178 και στο 4495, υπάρχουν. Μπορεί φυσικά να γίνει και η απαραίτητη προσαρμογή, όπως είχαμε προτείνει και στη συζήτηση στη Βουλή, των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, ώστε να καλύπτονται τα απαραίτητα έργα που μειώνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την ανθρώπινη δραστηριότητα και προστατεύουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ένας άλλος παράλληλος για μένα δρόμος θα ήταν να βρεθεί μια νέα ροή χρηματοδότησης που μαζί με ιδιωτικούς πόρους να υποστηρίζουν χρηματοδοτικά πακέτα ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών έργων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των πόρων του, συνεχώς ανακοινώσιμο από την κυβέρνηση, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει στην πράξη, ελπίζουμε να το δούμε το επόμενο διάστημα, Ταμείου Υποδομών, για συνεπένδυση μαζί με ιδιωτικούς πόρους σε τέτοια έργα.
μία ακόμα προσέγγιση, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη μετά το μέσον της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ, είναι να ανακατευθυνθούν σε τέτοιου είδους φάνση πόροι των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως ίσως είναι και το ΙΜΕΠΕΡΑ, που δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί, πάντα με σεβασμό στις γενικές κατευθύνσεις, δηλαδή στις θεματικές που έχουμε συμφωνήσει με την Κομισιόν. Τέταρτον, θα ήθελα να μιλήσω για την ανάγκη της συνεπένδυσης και της χρηματοδότησης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη η Κομισιόν, στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης 21-27, προτείνει τη δημιουργία νέων πράσινων πόρων σε κοινοτικό επίπεδο. Το 20% των δικαιωμάτων ρήπων να κατευθύνονται σε κοινοτικό προϋπολογισμό και να καθιερωθεί ως επιπλέον ευρωπαϊκός πόρος για περιβαλλοντικά έργα. Ένα πράσινο τέλος για κάθε χώρα. Ανά κιλό πλαστικής συσκευασίας που θάβει. Τέτοιες έξυπνες λύσεις πολλαπλού ωφέλους θα έπρεπε να καθιερώσει και η χώρα. Αυτοί οι πόροι, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα κατευθυνθούν σε αυξανόμενη χρηματοδότηση πράσινων έργων, υποδομής, περιβάλλον και ενέργεια, και εδώ χρειάζεται η χώρα να έχει μεριμνήσει ήδη για συγχρηματοδότηση ώστε να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους. Η δημιουργία ενός τέτοιου χρηματοδοτικού μηχανισμού πράσινων έργων, αν έχει τη νομική μορφή, το νομικό πρόσωπο, οι δράσεις αποτελούν άλλωστε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο ή πολλές φορές χρηματοδοτικό μηχανισμό, θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνεπένδυση σε αυτά τα έργα με άλλους φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλα διεθνή επενδυτικά σχήματα. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν κούρασα. Μίλησα κυρίως τεχνικά και προσπάθησα να προσφέρω σε αυτή τη συζήτηση κάτι διαφορετικό. Να σας μιλήσω για σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί και θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον στα έργα υποδομής. Προσπάθησα να περιγράψω το πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας με την έλλειψη σχεδιασμού και χρηματοδότησης για τα έργα υποδομής τα επόμενα 10 χρόνια και να δώσω μια συγκεκριμένη διέξοδο τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο κλάδο έργων υποδομής στα πράσινα έργα. Παρόμοιοι τρόποι μπορούν να υπάρχουν και σε άλλου είδους έργα. Το ΤΕΕ με την τεχνογνωσία που διαθέτει, με τις ουσιαστικές συνεργασίες με άλλους φορείς, με το ΣΕΒ, με το Οικονομικό Επιμελητήριο, τη ΓΕΣΕΒΕ και άλλους φορείς, μπορεί να βοηθήσει την κυβέρνηση έμπρακτα στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και των κανονιστικών μελετών για να προχωρήσουν όλα αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά. Πραγματικά, μπορούμε μέσα στο 2018 να κινητοποιήσουμε τουλάχιστον τους διαθέσιμους πόρους και με πραγματική ουσιαστική δουλειά να τους πολλαπλασιάσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν συνυπολογίσουμε τη μόχλευση, τις επιστροφές, την αναχρηματοδότηση, τους ιδιωτικούς πόρους και άλλα εργαλεία, θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμα τα τριπλάσια ή τετραπλάσια χρήματα από αυτά που έχουμε διαθέσιμα από το Πράσινο Ταμείο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε διαθέσιμα από 9-12 δισεκατομμύρια επενδυμένα τα επόμενα 10 χρόνια σε πράσινα έργα. Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό υποδομών, να δουλέψει δημιουργικά και η βέλτιστη χρήση πόρων και να οριμάσουμε μελέτες που κάθονται αυτή τη στιγμή στα συρτάρια. Είμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα δουλέψουμε με αποτελεσματικότητα τώρα και θα έχουμε λύσεις με έργα και χρηματοδοτήσεις για αύριο, ή θα παραμείνουμε θεατές στη συρρήκνωση του κλάδου. Δεν πρέπει να αφήσουμε την πολιτεία να ολιγορήσει. Η αδράνεια έχει κόστος. Εμείς στο ΤΕΕ, ο τεχνικός κόσμος, μπορούμε να βοηθήσουμε. Η αγορά το θέλει και το γνωρίζει. Η λύση είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης και συνένεσης. Ας πιέσουμε όλοι να γίνουν πράξη τέτοιες προτάσεις ή και άλλες καλύτερες που πιθανόν να υπάρχουν και να ξεκαθαρίσω το εξής. Εδώ είμαι να προσφέρω. Δεν έχω καμία διάθεση και το είπα και πριν. Θεωρώ όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενες έχουν κάνει λάθη. Από εδώ και πέρα όμως έχει αλλάξει και το λέω απευθυνόμενος κυρίως στις τεχνικές εταιρείες. Έχουν αλλάξει τα δημόσια έργα. Δεν θα υπάρχουν πόροι που θα τα παίρνουμε να κάνουμε έργα τα οποία δεν θα είναι κοστολογημένα, δεν θα υπάρχει μελέτη κόστους ωφέλους. Δεν θα υπάρχουν αυτά που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αλλάξει η λογική και των τεχνικών εταιριών και της πολιτείας, να υπάρχει συνένεση και να γνωρίζουμε ότι μόνο όλοι μαζί μπορεί να τα καταφέρουμε. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε απλά κάθε χρόνο θα κάνουμε ένα πολύ πετυχημένο συνέδριο και θα λέμε πού μας λείπουν οι πόροι και τι έγινε λάθος και δεν υπάρχουν ουσιαστικά αυτά τα χρήματα να εκτελέσουμε τα έργα και πώς καταραίουν οι εταιρείες. Θα έλεγα κιόλας και σαν πρόταση προς τους διοργανωτές να αφιερώσουν το επόμενό τους συνέδριο μόνο και μόνο στη χρηματοδότηση των νέων έργων, για να μην συζητάμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τις λύσεις, αλλά κανείς δεν ασχολείται με το να λυθούν τελικά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, τον επικεφαλή της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, θα σας διαβάσω το ψήφισμα του Συνδικάτου Εργαζομένων και Δικατρικών Εταιριών ΟΑΣΑ
το οποίο αντιτίθεται στην μετεγκατάσταση του μαξοστασίου του ελληνικού. Η πρώτη πρόταση του συνδικάτου είναι η ακόλουθη, εξαίρεση μετεγκατάσταση του μαξοστασίου ελληνικού, όπως συμβαίνει και με το τραμ. Δεύτερον, έβρεση χώρου κατάλληλου εντός πλαισίων των όμορων Δήμων, προκειμένου να λειτουργεί το μαξοστάσιο ελληνικού και να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό στα νοτιοανατολικά προάστια. Και η τρίτη πρόταση είναι παράταση χρόνου, ως ότου βρεθεί ο ανάλογος χώρος για τη λειτουργία του μαξοστασίου ελληνικού. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Μαρκοπουλιώτης. Αξιότιμη Γενική Γραμματής, Πρόεδρε Φορέων και Οργανισμών, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτό το δεύτερο συνέδριο υποδομών και μεταφορών, παρουσία των σημαντικότερων εκπροσώπων της χώρας σε αυτούς τους τομείς. Όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας επικεντρώνονται στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μετά από μια ομολογουμένως δύσκολη δεκαετία. Κανένας τομέας της ελληνικής οικονομίας, όμως, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν μπορεί να ανθίσει χωρίς αναπτυγμένες υποδομές και μεταφορές. Δεν μπορεί να γίνει η Ελλάδα τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο, χωρίς σύγχρονα λιμάνια, μαρίνες και περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν γίνεται να αναπτυχθούν οι εξαγωγές και το εμπόριο χωρίς ένα ανεπτυγμένο και πλήρες δίκτυο μεταφορών. Δεν γίνεται να προσελκύσουμε επενδύσεις χωρίς ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς έργα υποδομών όπως η αγωγή για το φυσικό αέριο. Ισχυρές υποδομές και μεταφορές είναι απολύτως απαραίτητες για να κάνει η ελληνική οικονομία το άλμα που όλοι αναμένουμε. Στη διάρκεια των χρόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση έργων κομβικής σημασίας για τη χώρα μας μέσω τεράστιας χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Και αναφερθήκαμε στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο 21-27, να πω ότι θα είναι η πρόταση Επιτροπής είναι μια καλή πρόταση για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή. Παρά το γεγονός ότι η έξοδος του χρόνου από το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργεί ένα χάσμα στις χρηματοδοτήσεις της ενώσης της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αντίστοιχη για την περίοδο την οποία διανύουμε τώρα. Και θα είναι καλή για την Ελλάδα, διότι θα επιτρέψει να διατηρηθούν οι χρηματοδοτήσεις σε τομείς όπως είναι η περιφερειακή πολιτική, αλλά βεβαίως κοιτάζοντας και στο μέλλον, κοιτάζοντας την νεολαία μας με τα προγράμματα Εράσμους, έρευνα, τεχνολογία και επίσης και πάρα πολύ σημαντικό κονδύλια για τη μετανάστευση και την συνοριοφυλακή, ακτοφυλακή, το οποίο για τη χώρα μας είναι τόσο σημαντικό. Ακόμα λοιπόν και σε περίοδους κρίσης, έργα παρακαταθήκες συνεχίζουν να γίνονται πράξη με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Πέρσι τον Απρίλιο, η Επίτροπος Κρέτσου, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, μαζί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, εγκαινίασαν το νέο αυτοκινητόδρομο στα Τέμπη. Η νέα σύραγγα των Τεμπών ολοκλήρωσε τη σύνθεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, μειώνοντας το χρόνο, αλλά κυρίως εξασφαλίζοντας ότι οι οδηγοί θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια. Συνέχεια, και άλλοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δόθηκαν στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας φιλόδοξα έργα πολλών χρόνων. Το Μάρτιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε από τα κονδύλια για την πολιτική συνοχής 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθούν πανελλαδικά 10 μεγάλα έργα μεταφορών και περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επενδυτική προσπάθεια επιτρέπει την ολοκλήρωση εντός της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, δηλαδή του 2014-20, των μεγάλων έργων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2007-2013. Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι από αυτό το κονδύλι 377 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Όπως γνωρίζουμε όλοι, το μετρό της Αθήνας έχει λάβει σημαντικότατη χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση βοηθά μεταξύ άλλων στην επέκταση του μετρό αλλά και του τραμ της Αθήνας με την κατασκευή νέων σταθμών του μετρό και την προμήθεια αμαξιοστοιχειών και βαγονιών. Οι επεκτάσεις αυτές αναμένεται να έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020 για την εξυπηρέτηση επιπλέον 175.000 περίπου κατοίκων της Αθήνας. Πάνω από 730 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στην επέκταση των εργασιών του μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σχετικά με τη σημασία αυτού του έργου για την οικονομία της πόλης και για τη ζωή των κατοίκων της. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση επενδύεται στην ολοκλήρωση της κύριας γραμμής και την επέκταση του μετρό μέχρι την πόλη της Καλαμαριάς, στη δημιουργία νέων σταθμών, στην κατασκευή νέων σειράγγων και προμήθειας αμαξιοστοιχειών.
επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει τον εξυγχρονισμό στο τμήμα μεταξύ Διακοφτού και Ροδοδάφνης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών Πατρών, που συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο των Αθηνών. Θα υπάρχουν έτσι περισσότερα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των μεγάλων πόλεων και λιμένων της χώρας. 92 εκατομμύρια ευρώ θα πάνε στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα χρήματα αυτά επενδύονται στην αναβάθμιση της δυτικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης και των παράπλευρων οδών, αλλά και στην ολοκλήρωση και αναβάθμιση αυτοκινητόδρομου στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όλα αυτά τα έργα υποδομής υποστηρίζουν μια στρατηγική ανάπτυξη ελληνική και αποτελούν απτή έκφραση της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις υποδομές και μεταφορές στην Ελλάδα και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που είναι ο πυρήνας του γνωστού επενδυτικού σχεδίου του Προέδρου Juncker. Η συνολική επιχρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Juncker για την Ελλάδα ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναμένεται να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις, να μοχλεύσει, όπως λέμε, άνω των 9,2 για να είμαι ακριβής, δισεκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσω ότι μέσω του επενδυτικού σχεδίου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει με 280 εκατομμύρια ευρώ την ανάπλαση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, μια επένδυση που έχει ήδη δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού μας όλο τον χρόνο. Καθώς η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, η επένδυση στις υποδομές σημαίνει τροφοδότηση της ελληνικής αγοράς με χρήμα και βεβαίως κατ' επέκταση και σημαντικότερο με θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι ζωτικής σημασίας για όλη την Ευρώπη να έχουμε συνδεδεμένα εθνικά δίκτυα και σύγχρονες υποδομές για να διασφαλίζεται η ευημερία και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο. Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών είναι ένα φιλόδοξο πανευρωπαϊκό σχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την μετέξέλιξη του σημερινού μορφώματος ή συνοθηλεύματος, αν μπορούμε να το πούμε με αυτή τη λέξη, εθνικών δικτύων μεταφορών σε ένα λειτουργικό δίκτυο που θα συνδέει όλα τα σημεία της Ευρώπης, βελτιστοποιώντας τη χρήση των μέσων μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα βασικό δίκτυο έως το 2030. Ο στόχος είναι σταδιακά, μέχρι το 2050, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, να μην χρειάζονται πάνω από 30 λεπτά διαδρομής για να φτάσουν να έχουν πρόσβαση στο εκτεταμένο αυτό δίκτυο. Συνεπώς, οι δρόμοι, τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι και τα αεροδρόμια μας δεν συνδέουν μόνο τις ποικιλόμορφες γωνιές της χώρας μας, αλλά μας εξασφαλίζουν τη σύνδεση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, συνεχίζοντας επενδύσεις σε υποδομές. Τελειώνοντας, θέλω να υπογραμμίσω και ίσως αυτό να πρέπει να είναι το αντικείμενο μιας συζήτησης για το τι θα συμβεί μετά από το 2021 με τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη. Είπα προηγουμένως ότι έχουμε κάνει μια πρόταση σύγχρονη, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει το παρελθόν με το μέλλον. Νομίζω ότι θα ήταν ίσως θα άξιζε να κάνουμε μια ενδελεχή συζήτηση ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο δίκαιος στην Ελλάδα μετά από το 2021 όταν θα τελειώσουν οι παρούσες χρηματοδοτήσεις. Σας ευχαριστώ. Καλές εργασίες στο συνέδριο.